τώρα θα γίνει της τούμπας. Μου έχουν ειδική θέση στην 4α, την οποία αν εμφανιστεί ο Παπαχρήστος με την παρέα κάνουν όλοι άκρη. Ανοίξτε, ήρθε ο παπάς μας. Μπήκα σε έναν αγώνα Ολυμπιακού, μάλλον ΠΑΟΚ Ολυμπιακού, τρελαίνομαι με όλο εκείνο που γίνεται, πέφτει και ένα 4-1, οπότε και έλεγε ο Μπακαγιώκος σε σπαστά ελληνικά, πάει παπά εξομολογηθεί. Και εάν μου πεις ότι θα ξανασηκώσεις χέρι ή ότι θα πάρεις πέτρα ή ότι ακόμα χειρότερα θα πάρεις μαχαίρι, μην έρθεις ξανά, του λέω εδώ. Πάμε ρε, του λέω, να κόψουμε αυτά και πάμε μετά να τρελενόμαστε με την ομάδα, αλλά να μην έχει αυτό το πράγμα. Και είχα έναν επιλοχία, ο οποίος ήταν φανατικός Παναθηναϊκός, μου λέει, θα φυλάς Σκοπιά μέχρι την τελευταία μέρα, τελευταίο βράδυ. Ο Βασίλης Ολυμπηρίδης έχει πιο πολλούς τίτλους από τον ΠΑΟΚ. Ο Βασίλης Ολυμπηρίδης έχει πιο πολλούς τίτλους από τον ΠΑΟΚ. Η Μαρίνα, η μεταφράστρια του Ολυμπιακού, να δεις. Βλέπεις τον άλλον και λέει, είναι άλλη ομάδα. Και τον κάνεις μια αγκαλιά και του λες, φίλε, είμαστε φίλοι, ρε. Υπάρχει καλύτερο πράγμα. Όταν θα λέτε αγάπη μου, λατρεία μου, χαρά μου, ερωτά μου, μωρό μου, να το εννοείτε. Διότι αν ξεκινήσουμε, λέω, από αυτό να φτιάξουμε τον εαυτό μας και αν ζούμε, λέω, την αγάπη, τη ζωή, τον έρωτα όμορφα, όχι, ούτε στο γήπεδο θα πλακωνόμαστε. Κάνω τον δημοσιογράφο 13 χρόνια. Πρώτη φορά στη ζωή μου ξύπνησα το πρωί και νιώθα τόσο ντράκ που θα συναντήσω έναν άνθρωπο, τον Παπαχρήστο. Σε πειράζει? Τι λέει, μου λέει. Νιώθω ντράκ, όχι επειδή είμαι ο παδός του ΠΑΟΚ. Επειδή έχουμε φιλοξενούμενο στην οπαδική ψυχανάλυση τον Παπαχρήστο. Σε βλέπαμε, ξέρεις, άλλοι βλέπουν στο TikTok λίγο ποδοσφαιρικά πράγματα, άλλοι έτσι λίγο τις παραλίες κτλ. Εγώ όποτε ήθελα να ηρεμήσω, πάντα έβαζε Παπαχρήστο. Ξέρεις πώς μου το έχουν πει αυτό και ψηλά ιστάμεν. Πήγε στον Ταμασού την άλλη φορά και λέει στον κόσμο, εισαγωγή, όταν με τσατίζετε οι παπάδες και όταν είμαι στενοχωρημένος, βλέπω 5 βίντεο του Παπαχρήστου και κοιμάζω. Λοιπόν, σε καλησπρίζουμε, σε καλά. Και μου έκανε και τα γενέθλιά μου πέρυσι. Άραστε. Με μια τουρτάρα του ΠΑΟΚ. Ναι. Και ΠΑΟΚΖΙΤΕΣ πίσω που φωνάζαν. Σε όταν Ταμασού είναι ΠΑΟΚ. Τι? Είναι και ΠΑΟΚ ο Ταμασού, εκτός από όχι, ΠΑΟΚ. Όχι, δεν είναι ΠΑΟΚ. Είναι, είναι, το λέει και ομιλίες και τέτοια, ο ΠΑΟΚ. Εγώ λέει, είμαι ο ΠΑΟΚ στην Κρήτη, στην Κύπρο. Λοιπόν, σε καλωσορίζουμε στην Κύπρο για ακόμα μια φορά, στην εκπομπή μας. Εμείς, για να ξέρεις, εδώ είμαστε μια παρέα που συζητάμε κυρίως για κυπριακό ποδόσφαιρο. Οπαδή κυπριακών ομάδων. Και ρώσικο. Και ρώσικο, και ρώσικο λόγω ναι, του Μιχάλη που είναι με τον Άρη Λεμεσού. Τον Άρη, να μην το υπεκτείνουμε. Άρη Κρασνοντάρ. Λοιπόν, και σκεφτήκαμε σήμερα να βάλουμε τις φανέλες των ομάδων που υποστηρίζουμε στην Ελλάδα. Μήπως και βοηθήσουμε λίγο και τη μητέρα πατρίδα σε θέματα έτσι να έρθουν λίγο πιο κοντά οι οπαδοί. Γιατί στην Ελλάδα νομίζω ότι είναι λίγο πιο δύσκολο αυτό από ότι είμαστε στην Κύπρο. Αυτό, δεύτερο σχόλιο. Τι να μου πεις και εσύ τώρα. Κοίταξε, πολλά μπορούμε να πούμε. Θες να σου γνωρίσω πρώτα τα παιδιά? Ναι. Λοιπόν, δίπλα μου έχω τον Δήμαρχο Στροβόλου, Ανδρέας Παπαχαραλάμπους, ο οποίος είναι ο παδός του Άρη. Το είδα. Και όπως και επειδή πέρσι πήρε το πρωτάθλημα ο Άρης Λεμεσού στην Κύπρο, του είπα μια φορά, του λέω, δες που ξημέρωσε η μέρα που πήρε ένας Άρης το πρωτάθλημα και δεν είναι στη Θεσσαλονίκη. Για να μάθουμε και λίγη ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Το ελληνικό ποδόσφαιρο αρχίζει από τη Θεσσαλονίκη. Και το πρώτο πρωτάθλημα το πήρε ο Άρης το 1928. Και το τελευταίο? Το 1946, όχι, ήταν το πρώτο. Άρα για να μαθαίνουμε και ιστορία, ξεκινά από εκεί η ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ανδρέα μου, ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι μαζί μας σήμερα. Πες μου, ευχαριστώ για την πληροφορία που σου έδωσα. Την ήξερα. Αλλά είναι τόσο, είναι ιστορία. Τον πάντερ την ήξερε. Σοκράτης Ιωακήμ, ο παδός του ΠΑΟΚ και ο παδός του ΑΠΟΕΛ στην Κύπρο, ο οποίος ενθουσιάστηκε πολύ όταν άκουσε ότι θα έρθεις. Ναι, ναι.
δίπλα μου. Κοιτάξτε, νομίζω το σωστό είναι Παπαπάοκ παρά. Νομίζω το ακούσατε σωστό, σωστό. Παπα Χρήστο μου αρέσει. Νομίζω το Παπαπάοκ είναι πιο. Πες το εσύ, πει αυτό άλλο και θα είμαστε. Λοιπόν, Θεόδωρος Τραχωνίδης, ο παδός του Παναθηναϊκού, στην Κύπρο ο παδός του Ολυμπιακού Λευκοσίας. Καμία σχέση με τον Ολυμπιακό Πειραιώς. Η οποία ομάδα όμως είδα. Είναι πράσινη. Έχει πράσινη φανέλα. Ναι, δηλαδή γράφει πάνω Ολυμπιακός. Και κάτω έχει. Για να μάθετε να το πει ο Θεόδωρος. Να το πούμε, να πούμε την. Πέντε ιστορία. Τα πραγματικά χρώματα του Ολυμπιακού είναι μπλε με άσπρο. Γιατί πάτερ. Θα το βρει ο πάτερ το γιατί. Λόγω λιμάνιου, λόγω θάλασσα. Τα πραγματικά χρώματα του Ολυμπιακού, τα αγριτικά, είναι μπλε με άσπρο. Τώρα το πράσινο είναι για την ελπίδα, το μαύρο είναι για το πένθος του ελληνισμού. Και όταν ποτέ ενωθεί η Κύπρος με τη μητέρα Ελλάδα, τα χρόνια του Ολυμπιακού θα μετατραπούσε μπλε με άσπρο. Είναι καταστατική η πρόνοια του Ολυμπιακού αυτό. Είναι στο καταστατικό. Το Ολυμπιακού Λευκοσίας. Α, το Ολυμπιακού Λευκοσίας. Ναι, πάτε μετά το Ολυμπιακού Πειραιώς. Δηλαδή ως το όνομα, για να είμαστε δίκαιοι, το όνομα προήλθε από τον Ολυμπιακό Πειραιώς. Τότε στη Λευκοσία, το 31 Ολυμπιακός Λευκοσίας, που ήταν λίγο πριν το Οκτωβριανά. Ήταν ο προθάλαμος, ο προπομπός της ΕΟΚ, το Οκτωβριανό, η πρώτη εξέγερση. Και ήταν ελαδίτες σε μια κατασκήνωση, σε έναν αντίσκηνο και αποφάσισαν να ιδρύσουν μια κυπριακή ομάδα και πήραν το όνομα, του... και πήραν το όνομα της ομάδας τους στην Ελλάδα και έκαναν το Ολυμπιακό Λευκοσίας. Εξού και το σήμα σας είναι αντίσκηνο. Μάλιστα. Ναι, εξού και το σήμα μας είναι αντίσκηνο, ναι. Ωραία. Λοιπόν, Ιάκωβος Γιωργαλής, δίπλα από τη Λεμεσό, είναι ο παδός της, στην Κύπρο της Νέας Σαλαμίνας και στην Ελλάδα της ΑΕΚ. Ο άλλος δικέφαλος. Ο άλλος δικέφαλος. Η οποία Νέα Σαλαμίνα είναι κόκκινο με άσπρο. Μάλιστα. Και αυτός είναι ο πολυλογάς μας. Δεν ξέρω αν μπορείς να κάνεις κάτι γι' αυτό να μας βοηθήσεις. Είναι ο Μιχάλης Παπαδόπουλος, επίσης από τη Λεμεσό, ο παδός του Άρη στην Κύπρο. Θα το ρίξω μια ευλογία να μην έχει φωνή. Θα σε εκτιμήσουν πολύ κάποιοι άλλοι. Ένας φίλος ο Μπούφος λέγεται, δεν το ξέρεις, θα το γνωρίσεις άλλη φορά. Λοιπόν, να καταγράψουμε μια ιστορική. Επειδή είπες για τον Άρη, ότι πιάσε πρωτάθλημα και είπε ότι ο Άρης Λεμεσού η πιο επικρατούσα άποψη είναι ότι το όνομα το υπήρε από τον Άρη Θεσσαλονίκης διότι το Σούλιν, το οποίο τότε μαζί με τον Απόλ έφτιαξαν τον Άρη Λεμεσού το ήταν ελλαδίτες οι οποίοι ήταν με τον Άρη Θεσσαλονίκης. Και πήραν το όνομα. Και η Λευναία Ήδρα, το Ντάρα της Νεμέας. Έχω μια ερώτηση να κάνω με Μιχάλη. Φανέλα το Αποέλ γιατί. Γιατί Ολυμπιακός, τι Αποέλ. Λοιπόν, παπά μου, τι σε φέρνει στην Κύπρο. Λοιπόν, καταρχάς πρέπει να είναι η 7η φορά που έρχομαι στα 2-3 τελευταία χρόνια στην Κύπρο. Έχω μπει σε ένα δρόμο ομιλιών όπου με καλούνε. Έχω μιλήσει σχεδόν σε όλες τις περιοχές. Νιώθω πάρα πολύ όμορφα κάθε φορά που έρχομαι. Αγαπάω πολύ Κύπρο. Θα μπορούσα άνετα να μείνω μόνιμα εδώ. Είναι τόσο πολύ αγαπημένο μέρος. Νιώθω και μια πολύ μεγάλη αγάπη από τον κόσμο εδώ. Η πρώτη τελευταία μου φορά ήταν στην Πάφο. Και το λέω αυτό μια που είμαστε λίγο με τον αθλητικό χώρο όλοι και έχουμε να παίξουμε αυτό το παιχνίδι το υπέροχο και επισκέφθηκα την οικογένεια του Νάσου Κωνσταντίνου. Του παιδιού που είχε σκοτωθεί τόσο άδικα στη Θεσσαλονίκη. Ναι, και ο σύνδεσμος φιλάθλων. Ναι, στην Πάφο ναι, ονομάζεται ναι. Νάσος Κωνσταντίνου. Εκείνα τα παιδιά με καλέσανε. Mm-hmm. Πήγα, κάναμε μια ακολουθία στο ναό και μετά την άλλη μέρα μίλησα σε ένα στάδιο κλειστό γυμναστήριο και είχε πάρα πολλούς νέους, ίσως και χιλιάδες νέους. Πραγματικά δεν έχω ξαναμιλήσει τόσο πολύ κόσμο. Και είδα τα μάτια αυτού του πατέρα, της μάνας, της αδερφής, της Νατάσας και είπα τι μπορεί να πει κανένα σε μια μάνα που τόσο άδικα χάνεται το παιδί της. Μα τόσο άδικα, δεν έκανε τίποτα, δεν έφτιαξε τίποτα. Έτρεχε να γλιτώσει από κάποιους χαζούς οι οποίοι το βάλανε μέσα στο μυαλό γιατί τον βάλανε στόχο να τον κακοποιήσουν γιατί είχε το σύμπαν του ΠΑΟΚ βλέποντας λίγο πριν στο γήπεδο την ομάδα του. Έπεσε κυνηγώντας τον. Για να γλιτώσει έπεσε πάνω σε ένα αυτοκίνητο και έγινε κομμάτι. Και είδα αυτήν την αδερφή που έλεγε συνέχεια ένα γιατί και λέω
Τι απαντάς αυτό το γιατί? Ήρθε μετά η ιστορία του Άλκη στη Θεσσαλονίκη. Πάλι ρε παιδιά, τόσο άδικα όμως. Γιατί καμιά φορά μπορεί να συμπλέκονται δύο παρέες και λες καλά να πάθουν αφού πλακώθηκαν μεταξύ τους. Ναι. Γιατί πήγανε, γιατί το έκαναν, τα ήθελαν. Ναι. Βεβαίως και εκεί είναι κάκιστο. Αλλά εδώ με τον Άλκη όμως ήταν τόσο άδικο, γιατί το παιδί καθόταν με μια παρέα και καλαμπουρίζαν έξω από το σπίτι του. Στις σκάλες της οικοδομής κιόλας. Και το ρώτησα τι ομάδα είσαι, είμαι Άρης, και έτσι να τον σφάζουν. Να τον σφάζουν όμως, δηλαδή όπως αποδείχτηκε, πραγματικά σφάχτηκε. Όλα αυτά εμένα με συγκινούν αφάνταστα, προσπαθώ. Τώρα κοιτάξτε ποιος είναι ο ρόλος μου. Το να κάνουμε, ούτε και εμείς όλοι μπορούμε να κάνουμε τον εισαγγελέα, ούτε μπορούμε να κάνουμε τον χωροφύλακα, ούτε να τα σταματήσουμε έτσι. Αυτά όλα δεν σταματάνε από ψηλά πάνω, δεν κόβονται από ψηλά πάνω. Σταματάνε από πού? Εάν αρχίσουμε και λίγο δουλέψουμε το μυαλό μας, είναι άλλο πράγμα να αγαπάς την ομάδα σου, να τρελαίνεσαι με την ομάδα σου, να παίζεις με τον άλλον μαζί, και έτσι νομίζω παίξαμε και εμείς όλοι μεταξύ μας εδώ που συναντηθήκαμε έξω από το στούντιο. Το χάρηκα, πιστέψτε με, όχι το χάρηκα, το απόλαυσα. Και θέλω να σας ξαναδώ και άλλη φορά και άλλη φορά και άλλη φορά. Δηλαδή πραγματικά σε ευχαριστώ Γιώργο που ήρθα. Και πραγματικά που γνώρισα αυτά τα παιδιά, και ακόμα περισσότερο πραγματικά μπράβο σας που κάνετε αυτή τη συζήτηση. Κάτι θα βγάλει. Όπως ο αγώνας όλων μας, κάτι πρέπει να βγάλει. Τι περιμένω εγώ να βγάλει? Λίγο να βάλουμε στο μυαλό και στην καρδιά άλλες αξίες και άλλες αρχές. Τις έχουμε ανάγκη. Στην εποχή μας πάμε να ξεφύγουμε τελείως. Τα παιδιά ένα κινητό ατελείωτα στο χέρι, μια εξάρτηση με το κινητό πλέον φρικτή και χωρίς καμία μα καμία άλλη σχέση με τη ζωή. Θα σας πω τώρα τρελά πράγματα που έχω από την εμπειρία μου. Ήμουν εκπαιδευτικός 30 χρόνια, τελείωσα πριν λίγο καιρό. Είμαι οπαδός και εγώ, το ξέρετε, φαίνεται από το παπαπάω και τα λοιπά. Θα σας πω μετά λίγο δύο πράγματα αν μου επιτρέψετε για το παπαπάω. Αλλά είμαι και γονιός, είμαι και μέσα σε αυτή την κοινωνία, είμαι παπάς και εξομολογώ, κυρίως νέους. Και μάλιστα αυτούς τους τρελούς νέους. Και βλέπω ότι έρχεται ένα παλικάρι και μου λέει μια μέρα θα ξεκινήσω από αυτό. Και μου λέει παπά, έχω γκόμενα. Λέω μπράβο ρε, γκόμενα. Μπράβο ρε, του λέω. Λέω από πού είναι? Και τι μου λέει? Από την Αυστραλία. Και τώρα αυτό το παιδάκι, ό,τι κατάλαβα παρακάτω, έχει κάνει μια πλήρη εξάρτηση με το κοριτσάκι στην Αυστραλία. Πιστεύει ότι αυτό είναι υγιές, ενώ δεν ξέρω αν εγώ είμαι παλιός και δεν το καταλαβαίνω έτσι, αλλά είναι ακραία άρρωστο όμως. Είναι σε άλλο κόσμο. Είναι ακραία άρρωστο, δεν μπορεί να... Μα τον άλλον, όταν έχεις ένα τέρι, όταν φτιάξεις ένα ζευγάρι, δεν σαν τον έχεις, να τον αγκαλιάσεις, να τον φιλήσεις, να προχωρήσεις, να κάνεις, να ζήσεις. Σας έχει τύχει ποτέ να ηρεμήσετε παιδιά που θεωρούσαν τους εαυτούς τους χουλιγκάνους πάνω στη Θεσσαλονίκη? Πάρα πολύ, πιστεύω. Πάρα πολύ, κάνουμε φοβερές συζητήσεις. Πλέον σε μένα, και θα σας φανεί παράξενο, υπάρχουν παιδιά που ανεβαίνουν από την Αθήνα να με δουν και να εξομολογηθούν. Έχω παιδιά τα οποία παίρνουν το τρένο, παίρνουν το λεωφορείο, παίρνουν τους φίλους τους και έρχονται μέχρι πάνω. Αν μπορεί να έρχονται απλά και μόνο γιατί είναι με τον Ολυμπιακό και θέλουν να ακόμα και γάβρος φαντάζομαι. Βεβαίως. Όχι, έχω παιδιά στα οποία, πόσο μου αρέσει αυτό που κάνετε, τα οποία παιδιά τους βάζω όρο, τους λέω κοίταξε να δεις. Να σου συγχωρέσω ό,τι αμαρτία άλλη κάνεις. Αλλά να πεις πάω τρεις φορές. Αλλά δεν σου συγχωρώ ότι είσαι με τον Ολυμπιακό. Αλλά λέω, εάν μου πεις ότι θα ξανασηκώσεις χέρι ή ότι θα πάρεις πέτρα ή ότι ακόμα χειρότερα θα πάρεις μαχαίρι, μην έρθεις ξανά, του λέω εδώ. Σε μένα. Πάμε ρε, του λέω, να κόψουμε αυτά και πάμε μετά να τρελώ. Να τρελενόμαστε με την ομάδα, αλλά να μην έχει αυτό το πράγμα. Ναι. Χαλαρώσουμε λίγο πριν το σοβαρέψουμε. Πες μας έτσι λίγα λόγια για εσάς, γιατί υπάρχει κόσμος που δεν νομίζω πολύ να μην σας γνωρίζουν, αλλά γενικά που γεννηθήκατε και πώς καταλήξατε να είστε ο Παπαπάουκ. Ωραία. Λοιπόν, εγώ γεννήθηκα στην. Τώρα, ποιος θα χαρεί, ναι, θα χαρεί κάποιος. Λοιπόν, γεννήθηκα στην Κόνιτσα,
μεγάλωσα στην Κόνιτσα σε μια εποχή που ήταν δύσκολα τα πράγματα. Πιο πολύ μαζεμένος ο κόσμος, δεν υπήρχε ακόμα κινητό τηλέφωνο, δεν υπήρχε επικοινωνία με τον άλλο κόσμο. Ήμασταν το χωριό μας. Ο καθένας ήταν το χωριό του και τα διπλανά χωριά. Δεν υπήρχε. Και ο Παναγός Θεσσαλονίκη, η Κόνιτσα. Η Κόνιτσα είναι ανάμεσα από Κέρκυρα και Θεσσαλονίκη, κάπου εκεί πάνω στα βουνά προς την Αλβανία. Να το πω πρώτη φορά, το βγάζει σαν είδηση αυτό. Λοιπόν, τότε δεν ήμουν ΠΑΟΚ. Δεν μπορεί να ήμουν ΠΑΟΚ τότε, διότι στην Κόνιτσα δεν ξέραμε τίποτα για Θεσσαλονίκη. Δεν είχε επαφή η Κόνιτσα με Βόρεια Ελλάδα, ούτε δρόμους, ούτε τίποτα. Τότε λοιπόν ήμασταν όλοι, βλέποντας και ακούγοντας το Γουέμπλεϊ, ήμασταν κι εμείς εκεί στο Γουέμπλεϊ. Οπαδοί εκείνης της ομάδας. Να την πω μόνο, εντάξει. Τι μου θύμισε Σοκράτη, τι μου θύμισε Σοκράτη. Παναθηναϊκός. Τι εννοείς ρε. Λοιπόν, και έρχομαι Θεσσαλονίκη. Έρχομαι Θεσσαλονίκη ως φοιτητής, θεολόγος. Και μάλιστα, πώς τα έφερε ο Θεός όμως για να γίνω ΠΑΟΚ. Όχι, πώς τα έφερε εκείνος για να γίνω ΠΑΟΚ. Την πρώτη χρονιά που έδωσα εξετάσεις, είχα βάλει μόνο σχολές της Αθήνας. Και γίνεται μια τυχεία, γιατί ήμουν άρρωστο στο τελευταίο μάθημα πάρα πολύ λατινικά που δίναμε και δεν μπόρεσα να πάω. Και ήταν απαγορευτικό τότε, κοβόσουνα, δεν έπαιρες καν βαθμό. Οπότε δεν πέρασα. Άρα θα είχα πάει Αθήνα, άρα κάτι θα τσιμπούσα από τρέλα Αθήνας, φαντάζομαι. Θα είχα Αθήνα εγώ. Λοιπόν, και... Θα έχω δέσει το κάθε σας. Ένα κάθε διαφορά. Τη δεύτερη χρονιά όμως είχε αρχίσει ήδη να γίνεται συγκοινωνία με Θεσσαλονίκη και λέω με τους φίλους μου, λέω βάζω Θεσσαλονίκη τώρα, αν δεν πέρασα την πρώτη θα πίνω και τη δεύτερη απ' έξω και βάζω Θεσσαλονίκη, περνάω Θεσσαλονίκη, ανεβαίνω πάνω. Και αρχίζουμε με τους φίλους μου να πηγαίνουμε σε όλα τα γήπεδα να παρακολουθούμε τους αγώνες. Υπέροχες ομάδες της Θεσσαλονίκης τότε. Ήταν και ο Ηρακλής δυνατός τότε. Ο Ηρακλής τότε είχε, ο Ηρακλής είχε τότε Χατζηπαναγή, είχε Κοφίδη, είχε Παπαϊωάννου. Και ο Μεταγιωβάνοβιτς. Ναι, είχε παίχτες. Τώρα μιλάτε αρχές του 80, πότε. Όχι, πηγαίνω στη Θεσσαλονίκη το 70. 8-79, αυτή είναι η ακαδημαϊκή μου χρονιά. Και βέβαια ο Άρης είχε Κούι, είχε Ζίδρο, είχε Δράμπικ, τον Μπατζαρά, είχε αυτούς. Και ο ΠΑΟΚ είχε τότε και πάλι τη μεγάλη ομάδα με Κούδα, με Γούναρη, με Ιωσήφη. Πού του έκλειψαν και εκεί κάτι πρωταθλήματα. Ναι, ναι, εντάξει, άστα. Καλύτερα, καλύτερα, δική μου. Και πηγαίνω, πηγαίνω Θεσσαλονίκη. Για να σπουδάσετε τι. Για να σπουδάσω θεολογία. Έχω να σπουδάσω εγώ. Γιατί όμως. Μπορώ να σας πω και γιατί. Δεν ήταν από θρησκευτική άποψη. Ήταν από μια άποψη. Είχα χάσει ένα φίλο μου που ήμασταν Δευτέρα Λυκείου μαζί. Απότομα παθαίνει λευκαιμία και χάνεται. Ήταν ο καλύτερος μου φίλος, ο κολλητός μου, το θρανείο μου που μέναμε μαζί. Και τον χάνω μέσα σε 2-3 εβδομάδες. Τι παθαίνω τότε. Παθαίνω, και γι' αυτό και δεν πέρασα την πρώτη χρονιά, ήταν και δεύτερος λόγος, ότι δεν είχε και πάρα πολύ όρεξη να περάσω. Παθαίνω, σοκ, τι είναι ο θάνατος. Τι είναι ο θάνατος, ρε παιδιά, τι είναι ο θάνατος, ένα παιδάκι του χωριού, να ρωτάει γιατί χάνει το φίλο του έτσι. Στέλνει ο φίλος, δεν τον ξαναείδα. Δηλαδή ένα πρωί έφυγε από εμάς, πήγε Αθήνα, νοσοκομεία, ιστορίες, και δεν ξαναείδα. 17 χρονών, ούτε 16 προς 17, Δευτέρα Λυκείου. Και ψάχνοντας να βρω την Οθάνατος, ρωτάω τους καθηγητές μου πού θα μάθω την Οθάνατος. Μέχρι τότε ετοιμαζόμουν να πάω ιατρική, μαθήματα ιατρικής, μέχρι τέλος της Δευτέρας. Και απότομα εγώ πρέπει, παθαίνω, τα αφήνω, χάνομαι και μου λέει κάποιος καθηγητής να πας στη θεολογία, εκεί θα μάθεις την Οθάνατος. Θα πάω θεολογία, δεν ξέρω τι είναι, δεν με ενδιαφέρει, εκεί όμως θα μάθω. Τώρα αν έμαθα ή δεν έμαθα μπορώ να σας πω παρακάτω. Ανεβαίνω λοιπόν Θεσσαλονίκη, ζω όλα αυτά και περπατάω τα πράγματα, φτάνω καθηγητής, αφήστε από τα υπόλοιπα, εντάξει πήγαμε, βγήκαμε στα γήπεδα, μπήκα σε έναν αγώνα Ολυμπιακού, μάλλον ΠΑΟΚ Ολυμπιακού, τρελαίνομαι με όλο εκείνο που γίνεται, πέφτει και ένα 4-1, οπότε... Ναι, και λέω. Και λέω τον καιρό όμως να το σημειώσουμε αυτό που γινόταν μετακίνηση φιλάθλου.
Ναι, όλα. Και μετακίνηση και μέσα στα άλλα τα γήπεδα και μέσα τα αυτά. Ναι, και γινόταν έτσι ένα wow. Εκεί είπα ΠΑΟΚ. Πώς έρχεται το ΠΑΟΚ όμως μετά, αν σας ενδιαφέρει. Χάνομαι, τελειώνω το πανεπιστήμιο, φεύγω καθηγητής, γυρίζω όλη την Δυτική Μακεδονία ως καθηγητής, έχω παντρευτεί. Δεν έχω πολύ χρόνο. Σύζυγος ΠΑΟΚ. Ναι, αλλά όχι σύζυγος πολύ φανατικά. Και χάνομαι από το γήπεδο κάπως. Στρατό 18 μήνες, επαρχία πολύ, χρήμα πολύ δεν υπήρχε γιατί ένας δούλευε, οπότε δεν έχω πολύ επαφή. Έρχομαι όμως, τελειώνω τη γύρα όλη και έρχομαι στη Θεσσαλονίκη. Κάνω τα δύο παιδιά που είναι μικρά. Είναι η τρελή εποχή του Ζαγοράκη, που έδωσε στην ομάδα όλη την τρέλα που ήταν τρέλα. Πιο πολύ από τώρα ήταν επί Ζαγοράκη. Sold out, έβγαζε εισιτήρια ΠΑΟΚ Λεβαδιακός και χάνονταν τα εισιτήρια μέσα σε μισή ώρα, σε ένα τέταρτο, σε 20 λεπτά. Υπήρχε ένα τελείριο που έλεγε, τι γίνεται τώρα, δηλαδή. Ρε παιδιά, εισιτήρια, χάθηκαν τα εισιτήρια, τελείωσαν. Δώσ' του. Και τα παιδιά μου θέλουν και αυτά να πάνε γήπεδο. Όπως πηγαίναν όλα τα μικρά μεγάλα της Θεσσαλονίκης. Ρε μπαμπά, δεν πάμε γήπεδο, ρε μπαμπά, δεν πάμε γήπεδο, ρε μπαμπά, δεν πάμε γήπεδο. Εγώ τώρα, επειδή είχα χάσει 10 τόσα χρόνια από τη Θεσσαλονίκη, δεν είχα φίλους, εμπιστούς να τους δώσει το παιδί να το πάρει στο γήπεδο. Γιατί και το παιδί ήταν δημοτικό και αρχές ο μικρός. Αλλά πού να πήγαινε μόνο ο μεγάλος και να πήγαινε ο μικρός. Όχι, θα να πάμε γήπεδο. Δεν έβρισκα και αυτά τα καημένα. Εντάξει, να πάμε όμως, ρε παπά, στην οικοδομή μέσα. Τότε έμεινα σε μια πολυκατοικία στην Περαία. Όλα πηγαίναν. Έρχονταν Δευτέρα, παπά, όλοι συζητούσαν για τον κήπεδο. Εμείς δεν πήγαμε. Πω, λέω, τι γίνεται. Και μάλλον είμαι και χαζομπαπάς. Οπότε τους λέω μια στιγμή, πάμε μαζί. Λάμπουντα πρόσωπά τους. Ναι, ρε παπά. Πηγαίνω στη μαμά και της λένε, μαμά, ο παπάς το εννοεί αυτό. Και βέβαια λέει, το εννοεί. Ετοιμαζόμαστε λοιπόν, πάμε. Δεν θυμάμαι τι αγώνες της πλάκας ήταν. Και φτάνουμε πάλι στο θρυλικό παιχνίδι. Πάω ο Ολυμπιακός. Περίμενε τώρα. Περίμενε. Μιχαλάκη μου, περίμενε. Πάμε στο θρυλικό παιχνίδι. Πάω ο Ολυμπιακός. Μέχρι τότε είχαμε πάει 4, 5, 6 παιχνίδια. Τους άρεσε και πηγαίναμε όμως απέναντι από την 4 στην 7 που είχε ανοίξει η κερκίδα τότε ο Ζαγοράκης που ήταν για τους οικογενειάρχες. Για τους οικογενειάρχες. Εκείνη την ημέρα. Αυτά λοιπόν, δεν είναι απέναντι από την 4. Ναι, απέναντι από την 4. Εκείνη την ημέρα πηγαίναμε, ενώ πάντα πηγαίναμε από κάτω και κάπου παρκάραμε. Εκείνη την ημέρα πήγαμε από πάνω από Γρηγόριο Λαμπράκη. Θρυλική ημέρα για μένα τώρα. Όπως πηγαίνουμε και τσουλάμε, η κίνηση κόβει, διότι όλοι ψάχνουν να βρουν από εδώ και από εκεί, κόσμος πολλής. Και εκεί στην Λαμπράκη, όσοι δεν το ξέρετε, είναι η προθέρμανση των παουτσίδων για να μπουν στο γήπεδο. Τα φασφουντάδικα, τα γυράδικα δεξιά-αριστερά θα φάνε, γιατί οι περισσότεροι ερχόταν από μακριά και θα πιούν και λίγο. Και πας 3-4 ώρες πάντα πριν τα μάτια. Ναι, και θα πιούν και κάμποσο για να έρχουν. Μαλαματίνα. Αλλά πολύ καλά. Η περίφημη μαλαματίνα. Λοιπόν, όπως πάμε εκεί και σταματάμε στο μεγαλύτερο σημείο που έχει κόσμο, Μπούγιο, 1.000-2.000 από τη μία μεριά, 1.000-2.000 από κάτω και στο μεγάλο γυράδικο, σταματάει το αυτοκίνητο, τα δικά μου εκείνη την ημέρα είχαν με πάρει και τα άλλα παιδιά της πολυκατοικίας. Δηλαδή είμαστε αυτοκίνητο, εγώ είχα 6-7 πιτσιρίκια. 6-7 πιτσιρίκια με την φανέλα του ΠΑΟΚ, τη ριγέ και όλα που φαινόταν με την ασπρόμαυρα. Και τα δικά μου, μόλις σταματήσαμε κάπου και είδαν κόσμο, φώναξαν ένα σύνθημα. Δεν θυμάμαι, δικέφαλε, αρρώστησα, θέλω γιατρό που θέλει και τέτοιο. Το φωνάζουν μια τα αυτά και φωνάζουν όλοι 1.000-2.000 το σύνθημα. Τα δικά μου, πιο δυνατά, πιο δυνατά. Εκείνη. Κάποιος όμως βλέπει έναν παπά οδηγό. Και τα πιτσιρίκια τους έχουν κρεμαστεί από έξω στα παράθυρα και φωνάζουν τα συστήματα. Ωραία, λέει, τι γίνεται, και σηκώνονται αρκετοί και έρχονται κοντά στο αυτοκίνητο. Εμένα μου είχαν βάλει τα παιδιά ένα μικρό κασκόλ και το είχα έτσι δεμένο. Βλέπουν ότι εγώ έχω και κασκόλ. Άγνωστος μέχρι τότε. Εντάξει. Μπορεί κάπου να μην είχαν δει, αλλά εντάξει, λέει, έρχεται. Τίποτα, χωρίς φωνή, χωρίς ακρόαση.
Και έρχονται, αρχίζουν χοροπηδάνε γύρω-γύρω, πιάνω εγώ, χαμογελάω, τους χαιρετάω, κάνω. Λένε ένα χαζό που λένε συνήθως και για όλους, είναι τρελός και ο παπάς, είναι τρελός και ο παπάς. Και κάποιος εκείνη την ώρα, δέστε όμως τώρα, το μπούγιο, ο κόσμος, η χαρά, κάποιος πετάει αυτό το σύνθημα, γεια σου παπά, παπά, για τον Πειραιά. Για τον Πειραιά. Ναι, το πετάει και την ώρα, το λένε όλοι. Αλλά μετά από λίγο ανοίγει ο δρόμος, αφού το πάνε μια-δυο-τρεις φορές, και φεύγουμε. Γιατί από πίσω κορνάρα και έπρεπε να φύγουμε. Μεγάλος δρόμος, κεντρικός. Πηγαίνουμε, παρκάρουμε, κάνουμε αυτό και πηγαίνουμε. Μπαμπά, πάμε σήμερα στην 5. Σου λέει να είμαστε, αφού μας είπαν και το σύνθημα και αυτό και εμείς. Πάμε να ζυμώσουμε λίγο, να καθόμαστε εκεί πέρα με τους κοιμισμένους στην 7. Δεν ήταν η αντίστοιχη ανατολική του Γασιμπή, για να καταλάβω. Πάμε, λέω, πάμε. Είναι η κολλητή με το 4. Λοιπόν, πάμε. Παιδιά, τόδα και σοκαρίστηκα. Μόλις μπήκα μέσα, αυτό το σύνθημα που το είχαν πει αυτοί οι χείλοι. Το ξέραν όλοι. Όχι, το είπε όλοι οι 4. Wow! Καλά τα παιδιά, εντάξει. Νομίζω ότι ψηλώσαμε κατευθείαν τέτοιο. Έγινε αυτός ο χαμός. Κόλλησε αυτό το σύνθημα. Δέθηκε αυτό το σύνθημα. Κάθε φορά που πήγαινα και πηγαίνω έχουμε μια τεράστια επικοινωνία. Το ομορφότερο όμως, για να πούμε, γιατί εντάξει ρε εσείς, και το λέω και στους ακροατές σας τώρα, εντάξει, είχα κι εγώ καμιά φορά τον προβληματισμό, λέω ρε εσύ παπάς. Και παραδοσιακός παπάς, βλέπετε τα γένια μου, τα ράσα μου. Πόσο μπορεί να το αφήσεις αυτό το σύνθημα, wow, wow, τρέλα. Πότε όμως το χάρηκα, που πάρα πολύ γρήγορα, πάρα πολλά από αυτά τα παιδιά ήρθαν κοντά μου. Αν δεν το ζήσετε αυτό, δεν μπορείτε να το καταλάβετε. Πόσο κοντά ζήγωσαν όλα αυτά τα παιδιά. Και δεν μιλάμε τώρα, εντάξει, εδώ τουλάχιστον αυτοί που μας ακούνε δεν το ξέρουν όλοι. Αλλά εμείς τώρα εδώ το ξέρουμε τι είναι αυτά τα παιδιά, τι είναι αυτός ο κόσμος, μέχρι πού μπορεί να έχει μπερδευτεί αυτός ο κόσμος, να μην ξέρει που βρίσκεται και που πατάει. Και όμως αυτά τα παιδιά τώρα κατά χιλιάδες, μπορώ να πω το νούμερο, κατά χιλιάδες βρίσκονται δίπλα μου για εξομολόγηση. Όταν πας στην Αθήνα έρχονται πολλές ομάδες και σε ψάχνουν. Από παντού. Παιδιά από παντού και εδώ. Να, ο Γιώργος είναι εδώ, άμα το ρωτήσετε. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω. Δεν υπάρχει δηλαδή σημείο στην. Οπουδήποτε σταματάνε αυτοκίνητα τώρα που ερχόμαστε. Σταματάνε αυτοκίνητα. Γεια σου, ρε Παπα Χρήστο. Εδώ τώρα ο δικός σου, εδώ μπαίνοντας. Κατευθείαν, ναι, Παπα Χρήστο, καλώς όρισες. Δηλαδή πλέον έχει δεθεί όλο αυτό το πράγμα και έχει φτιάξει μία μίξη που. Τώρα να σας πω, επί περιπτώσεις εξομολογήσεων, θα γελάτε κιόλας. Ξέρετε τι είναι τώρα να είσαι στη θύρα 4, να περιμένεις έναν αγώνα. Γίνεται χαμός τώρα, φαντάζομαι, σε όλες τις θύρες των οργανωμένων, πριν τον αγώνα γίνεται χαμός. Γίνεται χαμός και στο ημίχρονο, γίνεται χαμός και στο δεύτερο. Και να τους βλέπεις, εγώ τον κόβω κατευθείαν, όπως κάθομαι κι εγώ, μου έχουν ειδική θέση στην 4α, την οποία αν εμφανιστεί ο Παπαχρήστος με την παρέα κάνουν όλοι άκρηστε, ανοίξτε, ήρθε ο παπάς μας. Και να σου έρχεται τρέχοντας ο άλλος να τσαλαπατάει, τον άλλο να σμπρώχνει, να με αγκαλιάζει και κλαίγοντας να μου λέει παπά, ας το αυτό τώρα. Λίγο ταυτίσου να σου πω τι με πονάει, να σου πω τι αμαρτίες έχω κάνει, να σου κάνει μια εξομολόγηση, την οποία να λες ρε εσύ φίλε, τι αγάπη, τι ειλικρίνεια. Μου ήρθανε φορές για εξομολόγηση 60 άτομα μαζί και μπήκαν στο ναό μαζί. Άκου τώρα Μιχαλάκη, άκου. Μα δεν ακούγε χασκά μου. Άκου, όχι, εγώ τον έκοψα. Καταρχάς ο φίλος μου. Και κάθε λέξη που λέτε. Φίλος μου, για τον είδα και πρώτο. Όχι, πρώτο είδα τον Τζακ, τον Ιάκωβο. Πρώτα να πω. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Είμαι εξομολογό στον Τρίλοφο. Στον Τρίλοφο ήταν μια μεγάλη, πολύ μεγάλη νωρία. Νωρία που είχε μαθητές μόνο 4-5 χιλιάδες. Εξομολογώ στον Τρίλοφο. Έχω καμιά 20 έξω κόσμο που περιμένει σιγά σιγά. Και ακούω κάποια στιγμή μηχανές. Λες και θα πέφτω ναός. Καμιά 20-25 μηχανές. Βγαίνω έξω, λέω τι γίνεται τώρα, ήρθαν να ρίξουν τίποτα, καν μπουλντόζα, καν αυτό. Τόσο αφού τσιώνταν ο τόπος.
Βγαίνω, έχουν σταματήσει ήδη αυτοί, έχουν έρθει μπροστά, ώσπου να βγω να περπατήσω όλο τον ναό και μου λέει ένας, παπά μου ήρθαμε. Αγκαλιά σφυλιά, με όλα τα σκουλαρίκια και με όλα τα ράστα και με όλα τα τέτοια. Νέοι σχεδόν όλοι και κάποια κορίτσια μαζί τους. Μου λέει αυτός, παπά ήρθαμε για εξομολόγηση. Λέω τώρα, τι να εννοεί αυτός τώρα, πώς είναι. Τι να εννοεί, λέξε εξομολόγηση, ωραία, την είπε, του την είπα, ρε, κάπου τη σκέφτηκε. Λέω, περάστε μέσα. Λέω στους άλλους, περίμεναν, κοιτάξτε, λέω. Αυτοί εδώ, τους βλέπετε, είναι ρούγκανοι τώρα. Άμα τους πειράξετε και πείτε η σειρά μας και αυτά, θα μας θα γυρίσουν το μαγαζί ανάποδα τώρα. Μην τους πειράξετε, έξω εσείς. Εδώ θα είμαι και αύριο, εδώ θα είμαι και μεθαύριο, αλλά για αυτούς τώρα είναι οι ώρες τους. Ήταν χειμώνας παραμονές Χριστουγέννων, νύχτωνε και γρήγορα. Αφού ξαναλέω εγώ κάτι χαζά, όπως σας λέω χαζά τώρα, μου λέει αυτός, παπά, άστης μα. Δεν πειράζει, λέω, μπες στον όνειο, είπε, δεν πειράζει. Αυτά ξέρεις να μιλάς, τι να μιλήσεις. Άστης μα, εμείς ήρθαμε για εξομολόγηση. Λέω, παιδιά, εντάξει, εξομολόγηση, έξω όλοι, ένας-ένας. Τι λες ρε παπά το. Τι λες. Όλοι μαζί όπως είμαστε. Εντάξει, λέω, τι να πω τώρα. Να πω όχι. Ρουμανική. Άκου τώρα. Άκου ρε ψυχανάλυση. Ακούστε τώρα. Λέω τώρα εντάξει. Πάμε. Και όπου μας βγάλει. Συντονίστε για η όλη κουβέντα. Άκου τώρα. Άκου Ιάκωβε. Δεν το περίμενε. Όχι παιδιά. Κανένας δεν το περίμενε αυτό. Και ο καλύτερος ψυχολόγος νομίζω δεν το περίμενε αυτό να γίνει. Λέω σε αυτόν, λέγε εσύ πρώτος. Πώς να αρχίσω και τη σειρά τώρα. Λέγε, παπά έκανε αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Αναπνοεί μέσα 60 άτομα. Λέω, άντε, ο διπλανός, θα τους πάρω μια άλλη σειρά. Αφού έφτασα στους 10 και άκουσα και κάποια πράγματα χοντρά, δεν είναι τώρα εύκολο να ακούς τον άλλο. Εγώ, πάτερ, έκανα και πράγματα με ένα φίλο μου. Εντάξει, δεν μπορεί να τα ακούσεις έτσι και εγώ συγκλονίστηκα. Λέω, εντάξει παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, σας είπα και στην αρχή, η συνήθεια είναι ένας-ένας, αν κάποιος ζορίζεται, αν κάποιος δεν είναι έτοιμος, αν κάποιος δεν θέλει, πάμε στον επόμενο, δεν έχω κανένα πρόβλημα, σας παρακαλώ, δεν θέλω εδώ τώρα να νιώσει κανένας άσχημα. Όχι παπά, τώρα που αρχίσαμε, άστα, θα τελειώσουμε. Προχωράμε. Φτάνουμε στον 20-25 και τι παθαίνω εκεί. Και όμως και αυτό ξεπεράστηκε. Παίρνει ένας που ήρθε στη σειρά του, αρχίζει τα κλάματα. Έχω κρίμα παπά μου μέσα μου. Γι' αυτό ήρθα εγώ. Θέλω να το πω εδώ μπροστά σε όλους να τα ακούσουμε. Κρίμα μεγάλο, έκανα λάθος μεγάλο. Του λέω αν θες πες το. Και τι μου λέει. Εγώ παπά πήγα με το κορίτσι του Κώστα. Ο Κώστας Παρών. Λέω τώρα θα γίνει της τούμπας. Τώρα λέω θύρα 4. Ακούς όμως, άκου τώρα τι γίνεται. Ο Κώστας Παρών. Τι είπε. Ακούστε τώρα ρε παιδιά. Ο Κώστας πήγε με τον Μανώλη. Άκου. Άκου. Είμαι σίγουρος, είμαι ότι ευτυχώς που δεν ήταν γάβρος. Άκου τώρα. Και σηκώνεται αυτός να πάει στον Κώστα. Εκείνα τα 10 δευτερόλεπτα, 5, 15, μου φάνηκαν κάνει αιώνες. Λέω τώρα τι θα γίνει εδώ, να χαλάσουμε τελείως και τι να κάνω κι εγώ. Αγκαλιάζονται, κλαίνε, φιλούνται και κάθονται κάτω. Ποια ήταν η μαγιά όμως, παρακάτω μετά, ότι μέσα... Μπήκε κουμπάρο στο γάμο. Μέσα ήταν και η πέτρα του σκανδάλου, η οποία παρακάτω μίλησε. Και κλαίγοντας και αυτή ζήτησε συγχώρεση από τους δύο γιατί τους προσέβαλε, γιατί δεν έπρεπε, γιατί δεν έκανε, είπε και γιατί προσέβαλα λέει και την παρέα τους εδώ. Και δεν είμαι εντάξει, δεν είμαι αυτά. Τελειώνει αυτή η εξομολόγηση 4 ώρες. Ήταν ομαδική ψυχανάλυση. Παιδιά ήτανε, άλλοι κλάψανε, άλλοι κάνανε, άλλοι δεν ακούγονταν όμως τσιμουδιά, ανάσα, ηρωνία, γιατί καμιά φορά ακούς κάτι και λες. Συνέχεια. Το κάνουμε αυτό.
Και δεν έγινε τίποτα. 4-4,5 ώρες τους αγκάλιασα, τους διάβασα την ευχή και είπα μέσα μου, ρε Θεέ μου, εδώ τώρα έπαιξες γερή μπάλα. Εγώ, παιδιά, το Θεό έτσι τον βλέπω. Αυτό κι αν ήταν παιχνίδι. Εγώ έτσι τον βλέπω. Εγώ έτσι τον βλέπω. Δεν μπορώ να τον δω ούτε σοβαρά, ούτε μέσα σε σχήματα το Θεό. Έκανες αυτό, φάει αυτήν την τιμωρία, έκανες εκείνο, φάει την άλλη τιμωρία. Εγώ εκείνη την ημέρα πήγα στο σπίτι μου και πετούσα. Λέω, ρε εσύ, τι πράγμα ήταν αυτό. Από τότε μου το έχουν κάνει και άλλες φορές με μικρότερα άτομα. Δύο-τρεις έρχονται, παπά, τώρα τι να βγούμε έξω. Θα σου πούμε, κάνουμε αυτό και αυτό και αυτό. Αυτό και αυτό και αυτό, αυτό και αυτό και αυτό. Διάβασα μας την ευχή να φύγουμε. Ξέρετε τι έχω παρατηρήσει εδώ στην Κύπρο. Σε ενορίες όπου οι ιερείς είναι λίγο πιο χαμογελαστοί, λίγο πιο κοντά στην νεολαία, πάντα υπάρχει περισσότερος κόσμος. Εσάς εκεί στην Ελλάδα σας έχουν κατακρίνει ποτέ για ή κάποιοι άλλοι ιερείς που θέλουν να είναι λίγο πιο σοβαροφανείς, έχουν κάνει πρόβλημα εντός εισαγωγικών για τον τρόπο που εσείς συμπεριφέρεστε? Εγώ ήθελα να το επεκτείνω, Γιώργο, μα μου επιτρέπεις, για μια μπάσα, διότι ήθελα να το ρωτήσω. Εγώ, χωρίς να το ξέρετε, έκανα καυγά για εσάς. Και τι εννοώ, έκαμε καυγά για εσά. Και για πολύ άλλο κόσμο μέσα έχουν. Καυγά για να υπερασπιστώ εσά. Και τι εννοώ με το πράγμα. Είχαμε κάποιε περιπτώσει με δύο ιερεί στην Κύπρο που ένα, να πούμε και τι έκαμε, θα πούμε όνομα. Ήταν με άλλη ομάδα, και ευχήθηκε να παίζει το αεροπλάνο του ΑΠΟΕΛ. Δημόσια. Ναι, βεβαίω. Να σα το δείξω μετά. Εντάξει, γνωστή ιστορία. Λοιπόν, γνωστή ιστορία. Και κάποιο άλλο πρόσφατα οργάνωνε την καρκίνα με υβριστικά ζητήματα. Και όταν, όταν εγώ αντέδρασα, είπα μου, μα εσύ γιατί αντιδράς τη στιγμή που είσαι με τον ΠΑΟΚ και είσαι με τον ΠΑΟΚ. Και όταν παιδιά, ο άνθρωπο δεν έβρισε ποτέ του. Το να χρησιμοποιούν κάποιο το όνομα του και να βγάλουν ένα σύστημα είναι ένα. Το να βρίζει ο άνθρωπο είναι άλλο. Και προσπαθούσα να βγάλω τον ρολό, πάτερ μου. Οπότε δεν ήξερα μαζί με τον Γιώργο, θα θέλει να ασχολέσει και τα δύο μαζί. Εντάξει, τώρα το δεύτερο που το είδα θα ήταν βαρύ να πω τι δρόμο πρέπει να ακολουθήσει ο παππούλης αυτός για να βρει την ισορροπία μέσα του. Γιατί... Δεν είναι παππούλης, δεν είναι νερό, παιδί. Γιατί πρέπει να την... Πρέπει να την... Νερός, όταν είναι ο παππούλης εννοώ κληρικός. Εντάξει, καμιά φορά πρέπει να βρούμε την ισορροπία. Θα σου πω όμως κάτι. Δεν θεωρώ τον εαυτό μου ότι είμαι παράδειγμα, δηλαδή... Όταν έρχονται γνωστοί μου ιερείς που τους εξομολογώ εγώ, που όσο μπορώ τους κατευθύνω, τους λέω πρόσεχε, μην πεις τα χνάρια μου. Μπορεί να μπερδευτείς, μπορεί να πάθεις τούτο, μπορεί να πάθεις εκείνο, εσύ μέσα σου. Διότι όντως δεν είμαι το τέλειο παράδειγμα, αλλά τι χαίρομαι τώρα. Όλα αυτά των παιδιών αυτών και λέω, αυτά τα παιδιά τώρα, που δεν θα βρίσκανε ποτέ παπά, ποτέ εκκλησία. Τώρα μην μου πείτε ότι αυτά όλα τα τόσο φευγά τα παιδιά θα είχαν και πολύ όρεξη να πάνε να ψάξουν τα ίδια να βρουν παπά. Σωστό. Ωραία. Η τύχη τώρα και η κατάσταση δεν το επιδίωξα. Ούτε το παπαπάω, ούτε την αγάπη τους επιδίωξα. Και δεν έκανα και τίποτα γι' αυτό. Όλη αυτή την αγάπη τώρα, εάν την εξαργυρώσει η κοινωνία με το να έχουν και αυτά τα παιδιά την εικόνα ότι ένας παπάς... Αφού πολλά παιδιά λένε από μόνοι τους ότι τους έσωσες από τα ναρκωτικά, κάποιοι άλλοι... Από... Τώρα μπορώ να σας πω δεύτερο παράδειγμα. Όταν έγινα παπάς στον Τρίλοφο εκεί, που το λέει επειδή λέει τη μαγική λέξη ναρκωτικά, κάνω μία βόλτα. Εγώ έγινα παπάς στα 39 μου χρόνια. Είχα ήδη το επάγγελμα του καθηγητή, είχα ήδη την οικογένειά μου, είχα ήδη τις 5 δεκάρες μου να πορεύεται η οικογένεια, τα είχα όλα. Και μετά λέω, τώρα που είσαι έτοιμος και κάτι έχεις κάνει και δεν είσαι 20 ακόμα παιδί. Για να πάρει και η μύτη σου αέρα, γίνε παπάς. Όταν πήγα λοιπόν στον Τρίλοφο, κάνω μια βόλτα, μια ενορία πολύ μεγάλη όπως σας είπα και ζωντανή, κάνω μια βόλτα στα εξοκλήσια αυτά που ήταν μέσα στα δασάκια και τι βλέπω. Στρώμα κάτω, όταν λέω στρώμα, μια πιθαμή στρώμα. Γύρω γύρω οι σύριγγες. Σοκαρίστηκα, τι γίνεται εδώ. Στρώμα. Αφού από κάθε εξοκλήση μπορεί να βάλει 3-4-5 σακούλες σύριγγες. Σακούλες σύριγγες που είναι τόσο πράγμα. Και όταν ρώτησα τη φαρμακοποιό, μου λέει: εγώ τις παίρνω με τα τσουβάλια. Αλλά τους δίνω, λέει, και δεν τους δίνω μία. Γιατί αν τους δώσω μία, θα κάνουν χρήση με μία όλοι. Όχι, τους δίνω όσοι είναι. Είναι πέντε, λέει: πάρτε παιδιά πέντε. Και τσάπα. Γιατί νιώθω ότι έτσι κι αλλιώς αυτά τα παιδιά είναι μέσα σε αυτό. Τι έκανα μετά για να βοηθούν αυτά τα παιδιά.
τι έκανα. Όταν το σκέφτομαι τώρα, λέω τι κουζουλάδα ήταν αυτή. Δεν ήταν κουζουλάδα επικίνδυνη το ότι είμαι μέσα στην τρέλα των οπαδών. Ήταν κουζουλάδα το ότι εγώ 11 η ώρα μόλις έρχονταν για ένα χρόνο, έφευγα από το σπίτι μου και πήγαινα σε αυτά τα στέκια και καθόμουν εκεί στα παγκάκια και συζήταγα με αυτά τα παιδιά. Και συζήταγα και συζήταγα και συζήταγα και τα αγκάλιασα και τα βοηθούσα και τους έλεγα και τους μίλαγα και τους έκανα και έναν έναν μετά από μια εβδομάδα, δύο εβδομάδες τον έβαζα στην απεξάρτηση. Σειρά απεξάρτηση. Αν πάτε στον τρίλοφο και ρωτήσετε Παπαχρίστος και ναρκωτικά, θα σας πούνε ότι ο Παπαχρίστος όλα τα παιδιά μας τα βοήθησε για να μην πλέξουν ή όσα ήταν πλέγμα να ξεπλέξουν. Μέσα σε δύο μήνες εκεί δεν υπήρχε ούτε μία σύρικα. Και όταν το είπα στην αστυνομία στην αρχή, μου λέει ο αστυνομικός, εντάξει, μου λέει, θα στείλω το περιπολικό, θα του μαζέψω. Του λέω και τι θα καταλάβει. Άντε και του μάζεψε. Του έκανε χειρότερα. Θα πάρει άλλο μπάρκο. Πάνω στα λέτε και συγκινήσετε. Και αυτό δείχνει. Αυτό παιδιά συγκινούμε πάρα πολύ. Διότι όταν βλέπει ομαδικά να διαλύονται τα παιδιά με τα ναρκωτικά, δεν είναι απλό πράγμα. Όχι, δεν είναι απλό πράγμα. Και ούτε είναι μια ευκαιριακή χρήση. Και όταν βλέπει τι σύριγγε να είναι στρωμένε. Και εκεί κάτι πρέπει να κάνεις. Υπήρχαν και κάποιοι που δεν τα καταφέραν και αντιλαμβάνομαι πως αυτό μπορεί να σας επηρεάσει και εσάς να σας τύχησε. Διότι γνωρίσατε και τέτοιες περιπτώσεις. Ασχολήθηκε και ασχολούμαι όσο δεν μπορείτε να φανταστείτε, ειδικά με αυτό το κομμάτι. Εγώ πάντα μου θέλω την ισορροπία. Γιατί είσαι γαμπρός. Και θα πω στο τέλος γιατί το λέω, δεν θα το παιχτήρω λίγο. Βρίσκεστε σε μια κερκίδα. Η οποία είναι πάλετε, είναι φανατική. Και όλη μάλιστα εδώ να πω ότι δύο φορές που με κάλεσε ο Σαββίδης και πήγα στα επίσημα μαζί του και ήταν δύο ξένοι αγώνες, δεν ήταν ελληνικές. Γιατί σε μια ελληνική που με κάλεσε του είπα δεν θα έρθω. Εγώ είμαι εκεί απέναντι. Όταν μετά βγήκα, όλα αυτά τα παιδιά που με είδαν μου είπαν «Παπά, μην ξαναπάς εκεί. Δεν είναι η θέση σου εκεί. Και γιατί, ποια ήταν η επόμενη φράση που με έκανε να ψηλώσω». Γιατί μπορεί να χαλάσει εκεί. Και εμείς και δεν είχαν άδικο, αλλά. Εμείς σε θέλουμε εδώ. Στο Χαριλάου ξαναπήγες. Πολύ. Στο Χαριλάου τώρα, τελευταία, όχι δεν πήγα. Και δεν πήγα, δεν πήγα κάποιος δυνατός. Σε κάποιο σύνδεσμο του Άρια, σε καλούσε εδώ, Αντρέας, θα πήγαινες μαζί του. Βέβαια. Πήγες ποτέ σε Θεσσαλονίκη πάνω, σε σύνδεσμο. Σε σύνδεσμο δεν πήγε γιατί δεν με κάλεσαν. Σε φίλους ενώ του Άρη που παρέσει. Σε φίλους σε πάρα πολλού. Το τρελό είναι ότι στο σπίτι μου τα παιδιά όταν βλέπανε και βλέπουμε αγώνες, είτε παίζουμε με ελληνικές είτε παίζουμε μεταξύ μας οι ομάδες, τα παιδιά που έρχονται και είμαστε μαζί και πάντα με θέλουν να είμαι και εγώ εκεί μαζί τους, γιατί τους κάνω και καλούς μεζέδες. Για σένα, Γιωργάκη. Να πάμε. Να μην είμαστε μετά. Είμαστε ομάδες. Ομάδες όλες. Δεν είναι όλος, είναι Ερακλής, όλος είναι Άρης, όλος είναι Αυγή. Θα είμαστε το ίδιο αυτό. Φίλοι των παιδιών μου. Εγώ τα παιδιά μου μπορεί να και αυτά την τρέλα του μπαμπά τους, της αγάπης του ΠΑΟΚ, αλλά το έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Ότι δεν θα σηκώσουμε χέρι, δεν θα δούμε άγρια και αντίπαλα οποιοδήποτε φίλο μας ή παιδί. Αυτό ήθελα να πω. Για να κάνω την ερώτηση. Ήρθατε στην Κύπρο. Ξέρω ότι πήγατε στο σχολείο μου στη Λεμεσό, στο Λανίτιο και μιλήσατε. Έχουμε να πούμε τώρα για το Λανίτιο. Έχετε μπροστά σας παιδιά. Αυτή η ισορροπία πώς βρίσκεται πάνω στην κερκίδα ενός ιερωμένου. Γιατί λογικά είστε και ο άνθρωπος. Δηλαδή την ώρα που ο άλλος θα πεταχτεί, θα βρίσει, θα κάνει. Πολλές φορές και εμείς αντιδρούμε ή παρασυρώμαστε από την ορμή της κερκίδας, ας πούμε. Αλλά το γήπεδο δεν είναι εκκλησία. Ένα σύστημα που κόσμος, είναι βριστικό. Ο κόσμος, βλέποντας σας, συμπεριφέρεται διαφορετικά. Πάρα πολύ. Δηλαδή τώρα στην αρχή είπαμε κάτι και αμέσως νιώσαμε κάπως. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Ανάλογα. Ναι, πρόσεξε λίγο. Νιώθουν κάπως ότι πρέπει να είναι πιο μαζεμένοι. Στην τέσσερα που πάω χρόνια ως ιερωμένος δεν βρίσανε σε ακτίνα που εγώ να ακούσω Χριστούς και Παναγίες ποτέ. Σας το λέω αλήθεια και μπορείτε να το επιβεβαιώσετε. Στην δηλαδή, Τούμπα στην Ελλάδα. Πρόσεξε λίγο. Θα σου το πω τώρα ανάποδα. Κάποια στιγμή τότε που είχα τον πόλεμο και εγώ, γιατί πάω εκεί, έφαγα και πόλεμο. Δεν ήταν.
δεν το πέρασα αυτό έτσι. Μου λέει ο μικρός ο γιος μου, ρε παπά, λένε, γιατί πας στην τέστα. Πάμε σήμερα στη δύο εκεί απέναντι, να ένα θεωρούνται τα πολύ επίσημα και δύο το γύρω-γύρω η θύρα. Πάμε εκεί να καθίσουμε έτσι. Πάμε εκεί. Και καθόμαστε και ήταν κάποιοι κύριοι με γραβάτες, με κουστούμι, αυτοί που το παίζουν γύρω-γύρω από το τέτοιο. Η σοβαροφανής. Λοιπόν, και ήταν και φιλικός αγώνας. Και πριζαν περισσότερο. Το τι Χριστούς και Παναγίες ένας δίπλα. Και κάποια στιγμή του λέει ένας άλλος, ρε φίλε, έχουμε και τον παπά εδώ. Και τι είπε, πώς να το πω τώρα τι είπε. Άντε, να και ο παπάς. Και μου λέει ο μικρός, πάμε ρε παπά να φύγουμε από εδώ. Αυτή τη σχέση έχουν με αυτό. Εμείς εκεί, κοίταξε, μπορεί να λένε τα συνθήματα και να έχουν μέσα βαριές λέξεις. Χριστούς και Παναγίες, αν έρθετε μαζί μου στη θύρα, μπορεί να μην ακούσετε ποτέ. Ποτέ όμως. Πήγα σήμερα λοιπόν προς το κλειμένο στο Λανίτιο και αυτό είμαι τώρα εδώ και γύρω γύρω από αυτήν την εκδήλωση που είναι δύο μέρες εκδήλωση σε όλα τα παιδιά του Λανίτιο, που είναι γύρω στα 900 λέει παιδιά και το πιο μεγάλο σχολείο. Σήμερα είχα την τρίτη λυκείου όλη την τρίτη λυκείου να χειριστώ ομιλητικά την τρίτη λυκείου. Τους έπαιξα μπάλα πιστεύω τόσο ωραία που και χειροκροτήματα και ακούγανε και ερωτήσεις και συζητήσεις και τούτο και εκείνο. Ένα παιδί μόνο ένιωσε την ανάγκη να πετάξει την ατάκα ότι μία είναι ομάδα σε όλο τον κόσμο και είπε μια κυπριακή ομάδα. Δεν χρειάζεται εγώ να την πω. Μια πολυμασία έλεγε. Άρης αποκλείεται. Ναι, αφού... δεν έχουν άλλο ένα σενοπαθό. Δεν πήγανε σε ρώσικο σχολείο. Οπότε συζητήσαμε, νομίζω ότι συζητήσαμε 2,5 ώρες. Και ενώ στη μέση τα βγάλαν τα παιδιά έξω, λέει διάλειμμα. Λέω τώρα δεν θα γυρίσει κανένας. Μετά θα μιλούσα εγώ. Γυρίσαν όλα και καθίσαν κάτω. Και δεν φεύγανε στη συζήτηση που κάναμε. Τόσο υπέροχη συζήτηση με παιδιά δεν έχω ξανακάνει, παρότι ότι ήμουν καθηγητής, ήμουν τούτο, ήμουν εκείνο. Σε ποιο σημείο λοιπόν τους έριξα ένα τυρί για να τσιμπήσουν. Προσπάθησα να τους πω ότι πρέπει σε αυτή την ηλικία που είναι να καλλιεργηθούν μέσα τους. Διότι είναι μια ευκαιρία, λέω, δεν θα σας δίνεται αργότερα στη ζωή. Αργότερα η ζωή, λέω, μας παίρνει παραμάζωμα και δεν προλαβαίνουμε ούτε να δούμε τον εαυτό μας, ούτε να δούμε τα λάθη μας, ούτε να δούμε τούτο. Μας πολεμά, λέω, οι συνθήκες, τούτο, εκείνο, το ένα το άλλο. Τώρα που είστε εδώ μεταξύ σας, καλλιεργήστε το ένα στον άλλο. Και καλλιεργήστε, λέω, όμορφα, δυνατά, διότι θα το χρειαστείτε αυτό. Θα το χρειαστείτε σε όλα τα επίπεδα. Και λέω τι σημαίνει να είσαι καλλιεργημένος και να ξέρεις, ας πούμε λέω, με το τέρι σου, με τον σύντροφό σου, με τον έρωτά σου. Τι σημαίνει έχω καλλιεργηθεί. Και εκεί τους είπα ένα παράδειγμα και αν θέλετε σας το λέω με τις λέξεις που το είπα εκεί. Και νομίζω ότι θα έμεινε το σλόγκαν στο σχολείο και θα το δουν οι καθηγητές και αύριο και μεθαύριο. Τους λέω, ήρθε ένα ζευγάρι, νέα παιδιά που τους είχα παντρέψει και μου λένε μετά από 3-4 μήνες, ρε παπά κάνε κάτι, πες μας κάτι, βοήθησέ μας. Όλο τσακωνόμαστε. 1 ώρα, 2 ώρες, 3 ώρες, 4 ώρες για ένα θέμα. Δεν αντέχουμε. Λέω και ίδιο, και ίδιο. Δεν αντέχουμε, κάτι πρέπει να γίνει. Λέω, τι ώρα λέω που ξεκινάτε τον τσακωμό. Λένε τα παιδιά, λένε αυτό το ζευγάρι, 9, 10, 11 το βράδυ. Και σας πάει, λέω, 12, σας πάει 1, σας πάει 2. Για να ρωτήσω, λέω, τώρα. Και εκεί το έπαιξα για να ζητήσω, λέω, συγγνώμη κυρία Διευθύντρια, συγγνώμη και δεσπότη μου, γιατί δεν είναι και ο δεσπότης που είναι πνευματικός του σχολείου, αλλά εγώ πρέπει να το πω όμως, με τη λέξη. Λέω και μετά, λέω, το άλλο τι ώρα το κάνετε. Λέει, λένε τα παιδιά μετά. Λέω, ναι μετά, αλλά δεν πιάνει. Λέω, βέβαια, πώς να πιάσει. Όταν την έχεις πει, λέω, κλέφτρα, κακιά, ψεύτρα, ζηλιάρα, στριμμένη, τούτο, εκείνο, το ένα το άλλο. Και μετά την πεις, μωρό μου, και της το είπα και γλυκά, γλυκά. Μετά την πεις, λέω, μωρό μου, η λατρεία μου, η αγάπη μου, πιάνει. Όχι, λένε αυτά από κάτω. Γι' αυτό λέω πρέπει να μάθουμε όμως
και να το μάθετε και εσείς τώρα, όταν θα λέτε αγάπη μου, λατρεία μου, χαρά μου, ερωτά μου, μωρό μου, να το εννοείτε. Διότι αν ξεκινήσουμε, λέω, από αυτό να φτιάξουμε τον εαυτό μας και αν ζούμε, λέω, την αγάπη, τη ζωή, τον έρωτα όμορφα, όχι, ούτε στο γήπεδο θα πλακωνόμαστε. Δεν έχουμε, λέω, αξίες, δεν έχουμε ζωή, δεν έχουμε αληθινά πράγματα μέσα μας, και αυτό είναι αλήθεια, γι' αυτό και πλακωνόμαστε. Και είναι πιο δύσκολη στην εξομολόγηση, είναι η Αριανή ή η Γαύρη. Κόλλημα. Γαύρη, ξέρεις τι πρόβλημα έχουν. Ξέρεις τι πρόβλημα έχουν οι Γαύροι. Δεν πιστεύουν ότι μας αδικούν, ρε εσύ. Αυτό είναι. Δηλαδή... που δεν μας αδικούν. Και οι Αριανοί είναι χειρότερο, πιστεύουν ότι είναι καλύτεροι από εμάς. Μήπως πιστεύουν ότι από εμείς στην Κύπρο ότι αδικούν όλους τους υπόλοιπους. Με τους ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ, με ποιο είσαι πιο κοντά? Λοιπόν, θα πω κάτι που το έλεγα στον Γιώργο ερχόμενος. Ζαγοράκη. Ότι. Εντάξει, είμαι. Νομίζω με τον Αθανασιάδη. Είμαι με πάρα πολλούς. Νομίζω με τον Άγγελο Αναστασιάδη. Με πάρα πολλούς, όχι. Όχι, με τον Άγγελο πολύ λιγότερο βρισκόμαστε. Νομίζω με τον Αθανασιάδη. Όχι, όχι. Με τον Πασχαλάκη. Θα μπορούσα να σας. Έχω με πάρα πολλούς παίχτες. Εξομολογώ πάρα πολλούς από τους παίχτες. Και μάλιστα όταν ήταν η μεγάλη τότε ομάδα που είχε Μουσλίμοβιτς, Μπακαγιώκο κτλ. Έρχονταν και ο Μουσλίμοβιτς και ο Μπακαγιώκο και με έβλεπαν. Και έλεγε ο Μπακαγιώκο σε σπαστά ελληνικά. Πάει παπά, εξομολογηθεί. Και του λέγανε όλοι άντρε, τώρα σε εξομολογηθεί. Αφού σε Ιμπραήμ Μπακαγιώκο. Το βιέλιο το ξέρεις. Εμένα λέω παπά, εμένα ο παπά μ' αγαπάει. Και υπάρχει μια υπέροχη φωτογραφία, αν τη δείτε, που τον έχω αγκαλιά. Αγκαλιά σαν παιδάκι μου. Πώς ήρθε η φωτογραφία έτσι. Με το Βιερίνια είμαστε οικογενειακοί φίλοι και τα παιδιά μου και εγώ και με την κυρία Βάσο τη γυναίκα του και μάλιστα πέρυσι ήταν που είχε τραυματιστεί πρόπρεση στο αρχηγός στην ΑΕΛ κάτω στη Λάρισα που είχαν παίξει τελευταίο παιχνίδι στη βροχή που έπαθε χιαστούς, εκείνες τις μέρες όλες για δύο μήνες πόσο είχε κρατήσει με τα παιδιά μου πηγαίναμε σχεδόν κάθε μέρα. Και το βλέπαμε. Πρέπει να είναι εξαιρετικό άνθρωπο ο Βιερίνια. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω. Ο Βιερίνια, παιδιά, είναι... Σπάνια περίπτωση. Ο Βιερίνια, αν είχαμε πολλού τέτοιου παίχτε, δεν εννοώ για την ποιότητα του ή τη μη ποιότητα. Ω άνθρωπο, ω χαρακτήρα, είναι νομίζω πιο ακέραιο δεν υπάρχει. Και αυτό μου το έλεγε και η γυναίκα του, λέει: ρε, παιδί μου, βγες του, έλεγε καμιά φορά έξω να πιει ένα ποτό κι εσύ. Είμαι αθλητή. Και όσο είμαι αθλητή. Ποτό δεν έχει. Πες μας πώς ένιωσες που κατακτήσε να πάρει το πρωτάθλημα. Διότι εμάς μας κοροϊδεύαν ότι είμαστε, να το πω έτσι, ο Απόλλωνας. Πώς να νιώθει. Ε, σαν Λάρισα συνένα. Πώς να νιώθει. Σαν το μωρό που πάει και φραλούνα. Παρόλο που μας έκλεψαν και πρωταθλήματα. Άντε πάλι έκλεψαν. Κοίταξε. Για να είμαστε δίκαιοι. Πώς ένιωσες που πήραμε το πρωτάθλημα. Καταρχάς, εγώ θυμόμουν και το προηγούμενο γιατί τότε. Ήμουν φαντάρος. Το 84-85. Και έφευγα με το Λοχαγό, ο οποίος ήταν πάω φανατικός. Ήμουν φαντάρος 18 μήνες. Και φεύγαμε με το Λοχαγό και πηγαίναμε και παρακολουθήσαμε το παιχνίδι της Καστή. Όπου έπαιζε πάνω βόρεια, φεύγαμε και πηγαίναμε και παρακολουθήσαμε το παιχνίδι της Καστή. Και είχα έναν επιλοχία, ο οποίος ήταν φανατικός Παναθηναϊκός. Και επειδή τότε τον είχαμε κερδίσει, νομίζω. Στο πρώτο τελευταίο παιχνίδι ήταν κάπως έτσι, ήταν προς το τέλος. Μου λέει μετά, θα φυλάς Σκοπιά μέχρι την τελευταία μέρα, τελευταίο βράδυ. και το έκανε. Το τήρησε. Έπαιρνα πολιτήριο το πρωί και μου λέει Σκοπιά. Και άμα δεν βγεις θα σε βγάλω στη σέντρα. Και εκεί ξεχάσες και το Γουέμπλεϊ και, και όλα. Καλά, εντάξει τώρα, εντάξει. Είπαμε το Wembley, ήταν κάτι που ήταν δεν θα ξαναγίνει στα παιδιά. Ο Παπαμπάουκ πόσο ποδόσφαιρο καταλαβαίνει. Πώς παίζεται, τι παίζει, τι κάνει. Εννοώ όταν βλέπετε το παιχνίδι. Όταν βλέπεις την ενδεκάδα, λες ένα ζάλλον του παιχνιδιού. Πιστεύω, αν κάνει λάθη ο προπονητής μου, ποιος είναι κάτι παίχτης στο σύστημα. Δυστυχώς πιστεύω ότι μπαίνω σε αυτό το τρυπάκι να κρίνω. Γιατί δυστυχώς. Εντάξει, δυστυχώς λέω.
Δηλαδή, κανονικά θα έπρεπε ο προπονητής να είναι σεβαστός. Γιατί δεν ξέρουμε εμείς ότι ο προπονητής τους έχει τους παίχτες κάθε μέρα. Αυτό κανένας φιλάθλος σε καμιά ομάδα δεν το γνωρίζει. Όχι, είναι για να κάνω την ερώτηση πού πάει ο ΠΑΟΚ φέτος, έτσι όπως τον έχετε δει. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ το είπα σήμερα. Ξεκίνησε με χαμηλές προσδοκίες και όπως το είπα. Εσύ θεωρείς ότι ξεκίνησε με χαμηλές προσδοκίες. Το είπα σήμερα. Αφού το λέγει και ο Λουτσέσκου. Το είπα σήμερα σε κάποιους που με ρώτησαν. Και νομίζω το είπα και εσένα ή από πριν ή όχι, δεν θυμάμαι. Ότι ο ή Γιώργος εσένα. Όχι. Ότι ο ΠΑΟΚ, δυστυχώς και οι υπόλοιπες ελληνικές ομάδες, δεν έχουν μέσα τους τη στόφα του πρωταθλητή. Πού φαίνεται αυτό, εκτός από τον Ολυμπιακό. Γιατί όμως, γιατί ο Ολυμπιακός, έπαιξε καβάλα τα παιχνίδια πολλά χρόνια, τώρα πρέπει να το παραδεχτούμε αυτό. Έπαιξε ο Ολυμπιακός καβάλα τα παιχνίδια πολλά χρόνια. Με αυτό θα παραδεχτούμε. Και όταν τα παίζεις καβάλα και ξέρεις ότι θα κερδίσεις, είναι πιο εύκολο να έχεις τη στόφα. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν, αν είχε τη στόφα του πρωταθλητή, τους βαθμούς που έχασε με τις δύο ομάδες συνεχόμενες, δεν ήταν να τους χάσει. Δεν έπρεπε να τους χάσει. Και με τον Άρη και με τον. Αφού μας έκλεψα, ρε. Με τον Άρη κάνει ο άλλος έτσι. Συγγνώμη, θα το πω. Κάνει ο άλλος έτσι. Το βέει άρα τρώει σουβλάκι. Βάζει μόνο να σπούν το. Ναι, βάζει μόνο να σπούν το 84. Στον πιο χαρίσω κράτη. Είναι τούτο που είπε ο πάτερ μας. Η στόφα της μεγάλης ομάδας που έχει ο Ολυμπιακός. Εγώ πάω επειδή δεν έχει αυτή τη στόφα. Υπάρχει το παράπονο. Η μεγάλη ομάδα Ολυμπιακός, που πρέπει να παραδεχτούμε μεγάλη ομάδα Ολυμπιακός, έχει αυτή τη στόφα και δεν έχει αυτή τη στόφα. Θυμούμε ένα βάρ, θυμούμε ένα χέρι. Εγώ δεν θα πω μεγάλη ομάδα Ολυμπιακός. Τον Γκρέγκ κάνει τώρα Αλεξανδρία. Εγώ θα πω κάτι άλλο. Είναι η μεγαλύτερη από τον Παφτίνα Κανόνα. Όταν όμως μετά, ας τους δύο. Τώρα θυμήθηκα κάτι. Ο Βασίλης Ολυπηρίδης έχει πιο πολλούς τίτλους από τον ΠΑΟΚ. Ο Βασίλης Ολυπηρίδης όμως δεν έχει με τον Άρη κάτι πανευρωπαϊκό. Έλα σου πω, βάλε και το πόλο, βάλε και το χοκέι. Είμαι ξανά όλα Αθήνα. Ο Βασίλης Ολυπηρίδης δεν τα ακούσε. Ήταν 3,5 χρόνια αίτητος. Ο Βασίλης Ολυπηρίδης δεν έχει όμως ευρωπαϊκό τίτλο με τον μπάσκετ. Και το είπαμε προχθές. Τι είναι αυτό. Ευρωπαϊκό. Τότε είχε καπλάσματα. Φαντάζομαι ότι είχε κάνει Γιαννάκη. Στην Κύπρο δεν είχε καπλάσματα. Ναι, αλλά. Λυπηρίδη, Φαγλίπου και τα λοιπά. Ναι, αλλά μόνο Έλληνε ήταν τότε. Ο Αριστοτέλη μόνο Έλληνε. Όχι, και ξέρω. Είχε το ίδιο. Ενώ τώρα παίζουν με. Τώρα που το συζητήσατε τον Γιάννη, τον Ανίδη τον είχε γνωρίσει. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Τι άνθρωπο. Εντάξει, είχε την τρέλα αυτή που βλέπαμε όλοι. Είχε τρέλα. Μα δεν κρύβω. Είχε μια βαθιά πίστη στο Θεό. Και εντάξει, είχε την τρέλα, ήταν. Κοίταξε, το μπάσκετ στη Θεσσαλονίκη ήταν και η εποχή που ήμουνα πάλι φοιτητής εκεί και μετά ήμουνα Θεσσαλονίκη. Εκεί γεννήθηκε. Νομίζω ότι το μπάσκετ στη Θεσσαλονίκη, ειδικά με τις δύο ομάδες, δύο σειρές Άρης και ΠΑΟ, έδωσε στην Ελλάδα πολύ φως και πολύ αναγνωρισιμότητα. Εγώ θέλω να μας πείτε, παιδιά, τι κρατάτε από τη συζήτηση με τον πατέρα. Εγώ πρώτα απ' όλα κρατώ την ηλαρότητα, τη μαγεία της ομιλίας του πάτερ, διότι τον ακούω το σύνορα και τα μηνύματα ενότητας, αγάπης, αυτό είναι. Το να εννοούμε την αγάπη. Παιδιά, αυτή είναι η ζωή μας. Και θα κάνω και μία τελευταία ερώτηση, διότι ξεκινήσατε με αυτό, θέλω να τελειώσετε με αυτό. Τελικά υπάρχει θάνατος. Φυσικά και υπάρχει θάνατος και υπάρχει και ζωή. Εντάξει. και τυχερός όποιος τα βρει με αυτό και είναι έτοιμος να φύγει και δεν τον νοιάζει. Πότε τα βρίσκει όμως ο άνθρωπος μετά το μεταθάνατο? Με δύο τρόπους. Ένα, αν έχει καταφέρει να έχει τη συνείδηση του αναπαυμένη και δεύτερον να έχει ζήσει και πει έζησα, δεν πήγε τζάμπα η ζωή μου. Έφτιαξα, δημιούργησα, άφησα πίσω μου. Άφησα κάτι και από μένα. Αλλιώς λες, τι ήρθα εδώ, τζάπα. Και έχω και μια, αν μπορώ να σας πω μια ιστορία,
που πώς ένας άνθρωπος που φοβόταν το θάνατο την ίδια ώρα ηρέμησε. Σας τη λέω σύντομη. Είμαι στον Τρίλοφο παπάς, καινούριος παπάς. 1999 έγινα, πρώτη-δεύτερη χρονιά πρέπει να γίνει το γεγονός. Είχα γνωρίσει ένα παλικάρι καλή ώρα που είστε εδώ, που ήξερα ότι δούλευε στη Μύκονο, ξυλουργός. Όλο το καλοκαίρι εκεί έλειωνε ο καημένος να βγάλει τα λεφτά για να ζήσει το χειμώνα την οικογένειά του. Κάποια στιγμή τον βλέπω μέσα στον Ιούλιο, του λέω: τι θέλεις εδώ? Μου λέει: ρε παπά, ο πατέρας μου είναι στα τελευταία. Τι είπες, ρε? Χαρά ήταν ο πατέρας. Καλπάζοντα καρκίνο θα φύγει. Σε παρακαλώ, έλα στο σπίτι, γιατί πρέπει να τον εξομολογήσω οπωσδήποτε. Έχει ένα κρίμα βαρύ και δεν βγαίνει η ψυχή του. Ο νεαρός μου το είπε αυτό. Και αν μπορείς να τον κοινωνήσεις. Λέω: θεία κοινωνία, πάμε πάρουμε τώρα. Παίρνουμε, πάμε σπίτι. Έξω από το χωριό έμενε, σε ένα ωραίο σπίτι. Ακούω από μακριά πώς βόγκαγε, πώς πόναζε και πώς πόναγε. Ωραία, λέω, έχει δίκιο, πώς πονάει ο άνθρωπος. Πηγαίνω, τον ζυγώνω, του λέω: καλημέρα, είπα το όνομά του. Ήρθα να σε κοινωνήσω, να γίνεις καλά, να πάρεις δύναμη από το Χριστού, να γίνεις καλά. Πρέπει να του πω κάτι για να με αποδεχτεί. Του λέω: μήπως να πούμε και δύο λόγια. Όχι, παπά, πονάω πολύ. Κοινώναμε και φύγε, σε παρακαλώ. Ωραία, λέω, το χάνουμε το παιχνίδι. Τι να πω, και το παιδί. Με κοιτάει το παιδί που κάνει. Επέμενε. Αφήνω τη θεία κοινωνία σε ένα κομμωδίνο. Γονατίζω μπροστά του, όπως είμαστε τώρα στον καναπέ. Και ακούστε τώρα δύο λέξεις. Και αρχίζω και τον χαϊδεύω. Πώς ήταν ξαπλωμένος. Τον χαϊδεύω στο πρόσωπο, τον χαϊδεύω. Φεύγουν όλοι από μέσα και αφού τον χάιδεψα κανένα τέταρτο, τον αγκαλιάζω, τον φιλάω, του λέω: άντε φεύγω, αλλά θέλω να γίνεις καλά, να έρθω να τα πούμε και να πιούμε, του λέω, μη πω το όνομα, και ένα τσίπουρο. Ξεκινάω να φεύγω, πότε πρόλαβε, μπήκε μέσα εν ύφη, της λέει, φώναξε τον παπά πάλι, έλα παπά κάτω, σε θέλει ο παπάς. Πηγαίνω κάτω, ξαναγονατίζω και τι μου λέει: άρε παπά, πρέπει να σου το πω το κρίμα. Και μου λέει το κρίμα. Το κρίμα ήταν τι, βαρύ. Πώς να φύγει νιώθοντας ότι είχε σκοτώσει άνθρωπο. Ήταν στον εμφύλιο, ήταν μια παρέα, σκοτώθηκε ένας άνθρωπος. Πόσο εύκολο τότε σκότωνε ένας τον άλλο στο χωριό. Και ένιωθε και αυτός ότι έφταιγε. Έφταιγα παπά κι εγώ. Πώς να φύγω τώρα από τη ζωή. Με αυτό το κρίμα. Του λέω: τώρα συγχωρέθηκε, έκανε αυτά. Τι μου λέει μετά όμως το μετάξι μας? Άρε παπά, πόσα χρόνια είμαι. Δεν με χάιδεψε στο πρόσωπο κανένας. Ούτε η μάνα μου, το πατέρας μου, ούτε αδέρφια μου, ούτε η γυναίκα μου, ούτε τα παιδιά μου. Κανένας. Ο πρώτος που ακούμπησε στο πρόσωπό μου. Σε ευχαριστώ. Φεύγω, κλαίω, δακρύζω. Άκου τώρα τη συνέχεια όμως που πες για το φόβο του θανάτου. Πρωί-πρωί με παίρνω τηλέφωνο. Έλα παπά, 5:30 ώρα έφυγε. Και πηγαίνω σπίτι και τι μου λένε? Πρέπει να μας πεις τι έγινε, τι έκανες. Τι έγινε? Δεν ξαναβόγγιξε, δεν ξαναγανάκτησε. Ήταν, λέει, τόσο ήρεμος και ξυπνούσε κάθε τόσο και έλεγε: σας αγαπώ όλους, ξανακοιμόταν. Πέστε στον παπά ευχαριστώ. Ξανακοιμόταν. Πέστε στον παπά τον αγαπώ. Δεν ξαναείπε τίποτα. Ούτε καταλάβαμε πότε έφυγε η ψυχή. Και λέω τώρα πόσο εύκολα μπορεί να βρει το δρόμο άνθρωπος και να πει τώρα: Θεέ μου, μπορώ να φύγω. Τι θέλει ο άνθρωπος, λίγη αγάπη. Όλη η διδασκαλία του Θεού. Αυτή είναι η διδασκαλία του Θεού. Έλεγε ο Γεροπαΐσιος: τι μπορείς να κάνεις, λέει, παπά μου, με ένα, ό,τι μπορείς να κάνεις με ένα χάδι, με ένα φιλί και με μια αγκαλιά. Ένα χάδι, ένα φιλί και μια αγκαλιά. Και τα τρία δεν στοιχίζουν τίποτα. Και όμως δεν τα δίνουμε. Βλέπεις τον άλλον και λέει: είναι άλλη ομάδα. Και τον κάνεις μια αγκαλιά και του λες: φίλε, είμαστε φίλοι, ρε. Υπάρχει καλύτερο πράγμα. Ξέρετε πώς ένιωσα σήμερα? Ότι κέρδισα τόσο εύκολα 6-7 φίλους εδώ στην Κύπρο
και ας ήμασταν στα μάτια του κόσμου αντίπαλοι. Εγώ σας ένιωσα όλους. Μα εμείς είμαστε αδέρφια. Εμείς αγκαλιαζόμαστε και λέμε φίλε. Αυτό είναι. Και αυτό είναι και το μήνυμα. Και είδες ο άλλος νίκησε το θάνατο με ένα χάρι. Δημάρχε μου, θέλετε να πεις κάτι στον παπά. Να ευχαριστήσουμε τον πατέρ. Πατέρ μου ήταν, σας ακούγαμε έτσι με πολύ ευλάβεια και ευσέβεια αυτά που είπετε, τα μηνύματα που στέλνετε. Διότι είναι τούτο που είπετε, η ζωή τι είναι και το πέραμα μας που τη ζωή τι είναι, να υπηρετούμε κάποιες αρχές, κάποιες αξίες και το αντίδωρο να θέλετε, εν τούτες οι κάποιες στιγμές χαράς που έχουμε, όπως είναι το ποδόσφαιρο, όπως είναι μια μπύρα με μια παρέα, τούτα. Αλλά το σημαντικό σε τούτο το πέραμα που τη ζωή είναι να αφήσουμε κάτι θετικό, τούτο που είπετε η αγάπη μεταξύ μας. Δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτε. Εγώ τις απολαμβάνω και τις άλλες στιγμές που είπες. Και το γλεντάκι θα το κάνω. Το πρώτο που έκανα στην ενορία τώρα που μένω, και αν ανεβείτε πάνω, θέλω να έρθείτε εκεί. Εγώ στην θα έρθω το άλλο Σάββατο. Στην ενορία που έκανα, στην ενορία που έκανα, το πρώτο που έχω είναι η αυλή που είναι και το σπίτι μου και μένω εκεί τώρα. Ναι. Το πρώτο που έκανα μια τεράστια ψησταριά. Το δεύτερο μετά ένα μεγάλο τραπέζι να παίρνει 20 άτομα μαζί. Και συνεχώς. Έρχονται φίλοι, έρχονται παιδιά προχτές από ένα χωριό που είναι από την άλλη μεριά της Θεσσαλονίκης, στη Σύνδο. Είχαν έρθει κάποια παιδιά να εξομολογηθούν. Βλέπουν την ψησταριά, λένε παπά, έστει ψησταριά. Λέω δεν την έχω για μένα, την έχω για παρέες. Και όπως ήταν ο άλλος δίπλα μου, λέω είστε. Ναι, παπά, να έρθουμε. Λέω Κυριακή, λειτουργία και μετά ψήνουμε. Λειτουργία, ψήσανε. Ώσπου να τελειώσω και εγώ πήγα και φύγανε αφού νύχτωσε. Είναι εκεί που στο περίφημο βίντεο που χαιρετάς από τον μπαλκόνι μου είναι το σύνθημα. Όχι, εκείνο δεν είναι το σπίτι μου. Α, δεν είναι το σπίτι σου. Όχι, όχι, εκείνο που έχει και 1.000.000 τόσες σε 600.000. Εκείνο, ακούστε τώρα. Ακούστε. Όχι, σας περιμένω και σας περιμένω. Επόμενη εκδρομή της ψυχανάλυσης. Έχουμε και ψήστες. Βρείτε μέρα. Λοιπόν, το σπίτι μου το περίφημο που βγαίνει και υπάρχει ένα βίντεο εκεί με μια γιαγιά. Ακούστε τώρα, αυτό το σπίτι δεν είναι το σπίτι μου. Πολλοί το νόμισαν, δεν πειράζει. Αυτή δεν είναι η γιαγιά μου, ούτε γυναίκα μου κτλ. Αλλά εκεί τι έγινε. Μία μέρα που περνούσα από κάτω, αυτή η γιαγιά, η καημένη, κάθε τόσο χειροκροτούσε με τα παιδιά και αυτά, γιατί είναι το σημείο ακριβώς που είναι τα φασφουντάδικα. Ακριβώς. Αυτή η γιαγιά ήταν η μάνα ενός φίλου μου, εγώ δεν το ήξερα. Έρχεται μια μέρα και μου λέει: η γιαγιά πάνω σε θέλει να σε γνωρίσει, λέει ο παπά Χρήστο. Εκεί την μέρα παίζαμε τον Ηρακλή, γι' αυτό και στο τέλος του βίντεο έχει ένα σύνθημα για τον Ηρακλή. Και πηγαίνω πάνω, τρελαίνεται η γιαγιά, μου αγκαλιάζει, κλαίει, φυλά τα χέρια, τη φυλάω εγώ, τι κάνω, αυτά ιστορίες. Βγαίνουμε μαζί στο μπαλκόνι, γίνεται χαμός από κάτω. Φτάνει το βίντεο αυτό, είναι 1.600.000-1.700.000 ακροματικότητα. Η γιαγιά όμως τι έκανε, ήταν γιαγιά μεγάλη. Μετά από λίγο καιρό με παίρνει, έχει 2 εγγόνια παπάδες εκεί στην περιοχή. Και καλά παιδιά κιόλας. Και είναι συνέχεια στο γήπεδο και οι δυο αυτοί. Με παίρνει μια μέρα ο Νικολάκης, ο ένας ο γιος, ο παππούλης. Λέει, παπά Χρήστο, η γιαγιά τελείωσε, συγχωρέθηκε και το άφησε διαθήκη και εντολή να δεις εσύ να την κυδέψεις. Πώς πέτυχε εκεί την ημέρα, εγώ είχα 40 πυρωτό. Όχι με COVID και τέτοια, πιο πριν. Βρε Νικολάκη μου, βρε καλό μου, εγώ έχω 40 πυρετό. Όχι, λέει, είπε η γιαγιά, άμα την πειράξουμε εμείς, θα βγει στον ύπνο και θα μας κυνηγάει και εμένα και σένα. Άρα, λέει, την γιαγιά θα με κυνηγάει η γιαγιά. Λέω, πρέπει να πάω. Λέω στη γυναίκα, εγώ κουλωθώ. Και ήταν και λίγο χειμώνας. Δεν πειράζει, λέω, μέσα στην εκκλησία, στην Αγία Βαρβάρα που είναι πάνω από εκεί. Και της είχε πει καλό, θα με περάσετε και μπροστά από το γήπεδο. Να το δω τελευταία φορά. Γιαγιά με ένα κλου. Άρα η γυναίκα που φαίνεται μαζί σας στο μπαλκόνι είναι η γιαγιά αυτή. Η γιαγιά αυτή. Αυτή η γιαγιά είναι. Λοιπόν, κάτι για το τέλος, παπά μου. Πρώτα θα πω 1000 ευχαριστώ. Πραγματικά θα ήθελα να γίνει και στην Ελλάδα αυτό. Θα το επιχειρήσω εγώ. Είναι φοβερό, είναι μπράβο. Μπράβο σου Γιώργο, μπράβο σας παιδιά. Είναι υπέροχο, περνάει μηνύματα. Ακόμα και από τη χαζομάρα μας καμιά φορά που λέμε και κάνουμε, όταν όμως είμαστε έτσι όλοι μαζί, περνάει μηνύματα. Και κάτι μένει.
Όχι, μένει, μένει και θα μείνει. Όπως και σήμερα στο σχολείο, στο Λανίτιο. Πιστεύω ότι πέρασαν μηνύματα. 2,5 ώρες που ακούγαν τα παιδιά, χειροκροτούσαν, γελούσαν, κάνανε, αλλά ακούγανε. Περνάει μηνύματα. Να είστε καλά, να συνεχίσουμε. Δεν θα, όπως και ο Δήμαρχος θα το πω, δεν θα κληθούμε στο τέλος της ζωής μας, είτε από την ιστορία και τους ανθρώπους, είτε από το Θεό όσοι τον πιστεύουν, δεν θα κληθούμε να αποδείξουμε γιατί δεν σώσαμε όλο τον κόσμο. Όχι. Αυτό δεν θα μας το ζητήσει κανένας. Θα μας πει τι έκανες στη θέση που μπήκες. Έκανες κάτι. Πρόσφερες κάτι. Έγινε κάτι. Δημαρχία μου, έκανες κάτι. Όχι, δεν θα σώσει όλο το Δήμο, δεν μπορεί να το σώσει κανένας. Ούτε τους δρόμους, ούτε τούτο, ούτε εκείνο. Λίγο πνεύμα, λίγο έτσι, λίγο αλλιώς. Λίγο προσπάθειες. Κάνεις μια εκδήλωση στο Δημαρχείο. Να έρθουμε εκεί και να κάνουμε αυτό το πράγμα κάντο στο Δημαρχείο. Να το κάνουμε. Με την νεολαία. Πες, έρχεται ο Παπαπάου να μιλήσει μαζί με οπαδούς όλων των ελληνικών ομάδων τη μια φορά. Όλων των κυπριακών ομάδων την άλλη φορά. Θα είναι φοβερή ενέργεια. Βγαίνει ένα βήμα παραπέρα. Θα σε έχουμε τακτικό τώρα. Εγώ το είπα και στον Γιώργο. Το είπα και στον Μετροπολίτη Λεβεσού. Ότι όποτε με χρειαστείτε, θα είμαι εδώ. Σε ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την ευλογία σου να έχουμε. Και σας περιμένω για να γυρίσουμε τις παντσέτες. Πού είναι το σπίτι ακριβώς, θα το βρείτε. Θα το βρούμε. Θα ρωτήσουμε εσύ. Καλή συνέχεια, παιδιά. Σας καλό, πατέρα. We'll be right back.